την Ισραήλ, είναι δύο πλοίες όταν παραπηλύνει. Οι δεάδειες αποβόλτες ανθρωπών ανεβαίνουν τα δίκαια, εμβάδει στο ρήκο πλοίο ο ίδιος ήμουνας. Και ρώτησε να τον από τη σύση μαραβαγή των ρήμων και καθεί καλλιωτέντας και εκπλήθησαν λίγο στοιχείων πολλών. Διήγει το δε το δίκτυο αυτών και κατέθεσαν τις μετόχησης εν το εταίρο πλοίο. Ερθόνται συλλαβέστε αυτοίς και ίσορε με του και έπτυσαν αφότερα τα πλοία ώστε βυθίσιστε αυτά. Ιζόντες αυτό έπια άκρα και εις ίον εις ελάχ στην έλαβεν. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννη νη Ζεβεδαίου, οι ίδιοι στην κοινωνία του Σίμωνη. Και είπε έπρος το Σίμωνο ο Ιησούς, είπαν προσπηρασμόν και ευλόγησον αυτόν και τα έργα αυτού. Τήρησον αυτόν ανεπερίας των παντός κακού. Επειδή ψευδόν αυτό και την τάφτα εργαζομένους ειρήνη, αγάπη, ομόνια και δικαιοσύνη. Παράσχει το δούλο σου τούτο πλούσια τα ελέη σου και κατέθει τα δεδείματα αυτού. Εις πάντα έργο να καθώ ότι Θεός ελέος τη κτημών και φιλανθρωπής υπάρχεις, τη δόξα φέρνει το Πατρί και το Υιό του μεσαιώνα στον αιώνα. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών περιπτυχάντου και παναμών του Μητρός. Διάμιζο ποιού σταύρου προστασίες, το τιμίο λεκουρανίου δυνάμεις σωμάτων και εσίες. Τιμίο δόξα προφήτου προδρόμου Χριστού Ιωάννου, του Σπίτου Χώρου Πατέρων ημών, του Αγίου προφήτου Ηλίου του Θεσίτου. Το ημεκταρίου του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρου Συνήθου, των Αγίων Κυριακέων των Πατέρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρου Βαρβάνης στην ύμνη του Νικεφάνου των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς και καθώς και φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσε ημάς. Βοήθειά σας ο Θεός δώσει υγεία, καλές δουλειές να έχει. Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης αρδόξου, δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων πνευμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τη μη και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, νίκαι αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Σώσον, Κύριε, των λαών σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς, καθοβαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάκων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς, κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμας. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά σε όλους, πρωτίστως και κυρίως στον Κύριο και σε όλους και στους εργαζομένους. Θέλω, επειδή κρύω μόνο δύο λόγια, χαίρομαι και ξαφνιάζομαι κάθε χρόνο όταν πιστά ακολουθείτε αυτή τη γραμμή. Το αυτή την ημέρα την έχετε αφιερωμένη, να μην να είναι αργία για εσάς, έτσι κι αλλιώς, αλλά και να κάνουμε ένα τελείο μνημόσιο και για τον Μακαρίτη, τον Συγχωρημένο τον πατέρα σας, και να κάνουμε και την ακολουθία του Αγιασμού. Πράγμα λίγο σπάνιο και ίσως και δυσέβρετο στις μέρες μας. Δεν είναι πολλοί πλέον που έχουν αυτή την ευλάβεια και τα λοιπά και την πίστη. Και χαίρομαι για αυτό το πράγμα, γιατί πρωτίστως και κυρίως βλέπετε ότι και εμείς που είμαστε εδώ, μνημονεύουμε τον Κυριόβο, τον Μακαρίτη του Παπατέρα σας, που δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, αλλά και εμείς μια μέρα δεν θα είμαστε εδώ. Περαστικοί είμαστε, περνάνε τα χρόνια και χαίρομαι γιατί έχετε αυτήν τη φιλοσοφία, αυτήν την πίστη, αυτήν τη συνήθεια την ευλογημένη. Πολλοί είναι ειλικρινά, εκφράζουν τη χαρά μου για όλο αυτό που κάνετε, πέρα από όλα τα άλλα. Και φαίνεται κιόλας ότι η εταιρεία την οποία έχετε και τα λοιπά και σας είπα και πέρυσι και έτσι είναι η πραγματικότητα ότι δίνει και τη δουλειά σε πολλούς ανθρώπους εδώ της περιοχής και ενισχύει, βέβαια, ενισχύει τα χωριά μας κατά πολύ, γιατί αν δεν ήταν σίγουρα θα υπήρχαν πολύ λιγότερα μεροκάματα σε σπίτια μέσα. Αμήν, αμήν, όντως να σας έχει καιρούς όλους και φαίνεται και από την παρουσία των ερχόντων για να είναι εδώ. Έχετε και καλή συνεργασία και προσφορά στην κοινωνία και είναι χαρά μας αυτό το πράγμα. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας σε όλους.